Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι. Πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο, πάρα πολύ καιρό να γίνει βίντεο και με το Evo. Είμαστε με μια φανταστική παρέα στον Αχλαδόκαμπο. Έχουμε έρθει για βόλτα και φαγητό, αλλά κυρίως για βόλτα. Δεν με βλέπετε γιατί δεν έχω στήσει κάμερα εδώ, αλλά με ακούτε. Νομίζω ότι είναι καιρός να κάνω βίντεο και με το Evo εκτός πίστας, αυτή τη φορά σε πολύ ωραίες διαδρομές. Είμαστε 3 δεκάρια, 2 εννιάρια, 1 για RSGR, 1 από 6 το Μημάκινεν, το λευκό μπροστά, 1 Fiesta ST. Ξεχνάω κάτι, μπορεί. Και επειδή λοιπόν έχω καιρό να σας δείξω onboard με το Evo σε διαδρομή που δεν την ξέρω κιόλας, απολαύστε ένα onboard με παρέα ένα φίλο τώρα. Όχι, αλήθεια, άμα θέλει να μπει την Πασμία, έτσι να το νιώσει λιγάκι. Άντε πάλι αυτός. Περνάει και με τρίτη βέβαια. Γιατί έχω και πες το υλικό θέσεως, είναι ότι δεν φτάνω πολύ τελευταία στιγμή να τσεκουρώσω το φρένο, γιατί έχω υλικό θέσεως, με πιάνει έντονη ναυτία, οπότε το πάω λίγο πιο προοδευτικά. Εγώ αρχίζω και φρένα από εδώ. Σε βοζαλίσεις δηλαδή? Όχι απαραίτητα, αλλά γενικά θα τα αποφύγω να το κάνω το πολύ απότομο φρενάρισμα της τελευταίας στιγμής. Πώς άλογα είσαι τώρα? Δεν είσαι μαμά. Ένα πρώτο στάδιο είσαι σίγουρα. Είσαι πάνω από 400.
Όχι. Το κόψουμε. Είδες το σκάσιμο. Έτσι, κάποια στιγμή στη ζωή μου μπορεί να μάθω να οδηγάω. Όχι, έτσι δεν οδηγάω. Δεν οδηγάω γιατί δεν έχω ακόμα αρέσει αυτή την εμπειρία να μπορέσω να το πάω έτσι. Μπορεί μέσα, εδώ. Πω ρε φίλε, μπαίνει τρένο. Μπαίνει τρένο. Σταθεί λίγο όλα. Πειράκι, ναι. Α. Ναι, τώρα οδηγάμε όπως πρέπει να οδηγείται ένα εφό. Ξέρεις, γουστάρω άπειρα. Σε παρακαλώ, πείσε την Αγγελική να την πας μια βόλτα. Πείσε την να την πας μια βόλτα. Ξέρεις, γιατί, για να έχει ένα σημείο αναφοράς, να μην με πρίζει κάθε φορά που τα τσιμπάω λίγο παραπάνω. Να τα δει όλα μία και καλή. Εντάξει, κοίτα, δεν είναι για συνέχεια αυτό το πράγμα τώρα που κάνουμε. Καλά, ναι, εντάξει, όχι, το κες λίγο η αλήθεια είναι. Αλλά δεν ξέρω, ρε, πονάει τα μάξι. Πονάει, εντάξει, δεν είναι για συνέχεια. Καλά, εντάξει, το φαντάζομαι. Εσύ, το launch control. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ το launch control. Δεν ξέρω, κάπως ενεργοποιείται. Και δεν ξέρω, παθαίνει ζημιά με το launch control. Ναι, δεν κάνει. Να ρωτήσω κάτι χαζό. Γιατί βάλανε όμως launch control άμα δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, ποιο το νόημα του να έχουν την επιλογή να μπορείς να κάνεις launch control άμα το κάνεις δύο φορές, ας πούμε, και πάθεις μηχανικό θέμα. Γιατί είναι μέσα στο σασμάν. Είναι σαν λειτουργία του σασμάν. Α, δηλαδή... Έρχεται θες, δε θες, πακέτο με τον τρόπο που λειτουργεί το σασμάν. Ελπίζω να σας άρεσε. Εντάξει, τώρα εδώ δεν μπορείς να πας και πάρα πολύ γρήγορα. Μπορείς να πας όσο γρήγορα μπορείς, όσο γρήγορα γίνεται τέλος πάντων. Αλλά... Να, εδώ ας πούμε θα το δείξεις εδώ μέσα, θα κάνεις μια έξοδο, θα κάνεις μια δευτερόλεπτα εδώ πέρα, θα βάλεις τη μούρη μέσα, θα πατήσεις την έξοδο, φρενάρεις λίγο εδώ στην άκρη. Ωραίο, ε. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν μπορείς να πας πάρα πολύ γρήγορα εδώ, γιατί πρώτα απ' όλα δεν ξέρω το δρόμο. Α, είναι και ένα αυτό που σου αρέσει. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω το δρόμο. Και όταν δεν ξέρω το δρόμο, δεν μπορεί να πάω γρήγορα, αλλά όταν έχεις και κίνηση, δηλαδή είμαστε τώρα και σε δημόσιο δρόμο, δεν μπορείς αντικειμενικά τώρα. Δεν είμαστε για τέτοια. Αλλά το θέμα είναι η παρέα, το έχω ξαναπεί. Και ειδικά αυτό το γκρουπάκι, το οποίο στην ουσία είμαστε αυτοκίνητα που
που έχουν τρέξει σε συντάφη γελασία αγώνες. Λοιπόν, σημασία λοιπόν έχει παρέα και να περνάμε καλά. Όπου έσκασε πίσω. Μένουμε μέσα εδώ. Είδα τι ώρα έξω είχαμε. Μένουμε εδώ μέσα. Όπο πετραδάκι. Λοιπόν, πάμε να φάμε εμείς. Θα κάνουμε. Δεν ξέρω πότε θα ξανακάνω βίντεο. Το κλείνω απότομα. Λοιπόν, ρεζινούλα θέλουμε οπωσδήποτε. Θα χρειαστούμε οπωσδήποτε στην επιστροφή. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να σας δώσω ένα update για το Evo. Πού βρίσκομαι και τι έχω κάνει. Έχω κάνει την all-in service, γιατί ήθελα ένα service μετά τις αίρες. Δεν έχω κάνει κάτι άλλο στο αυτοκίνητο, ούτε πρόκειται, και με τρώει λίγο να κάνουμε ένα upgrade. Δεν είμαι 100% σίγουρος ότι θα το κάνω τελικά, δεν είμαι σίγουρος αν αξίζει βασικά. Σκέφτομαι να βάλω μια τουρμπίνα της HKGS και να βάλω και κυκλοφόρους και back, χιάρια. Ούτως ή άλλως το αυτοκίνητο έχει τρικούρι, τα έχει όλα, έτοιμο είναι. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα το κάνω. Δεν έχω πιστεί τόσο πολύ. Τέλος πάντων, προς το παρόν θα μείνουμε όπως είμαστε. Σέρες φέτος, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με τη δουλειά κλπ, που είναι και ο λόγος που δεν έχω προλάβει, δεν ξέρω αν θα πάμε φέτος. Του χρόνου το 24 θα δούμε. Αυτά. Ήταν ένα γρήγορο βιντεάκι, παιδιά, χωρίς να σας κουράσω και πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε η διαδρομή με το Evo στον δρόμο και ο ρυθμός αυτός που έχουμε. Ευχαριστώ πολύ που στηρίζετε το κανάλι. Να είστε καλά. Μια χαρά. Καλή συνέχεια, παιδες. Bye.